απόγκλητης εμπιστοσύνης του. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Έθνη διαβεβαιώνουν πως αποκαταστάθηκε πλήρως η τάξη στην Πύλα. Ένα βήμα πριν την επίσημη ανακοίνωση του ονόματος που θα αναλάβει τον δύσκολο ρόλο του ειδικού απεσταλμένου στο Κυπριακό, φαίνεται να βρίσκονται τα Ηνωμένα Έθνη. Με τον πρώην διαπραγματευτή Ανδρέα Μαυρογιάννη να επιβεβαιώνει στην εκπομπή Αλφα Καλημέρα πως έχει ακούσει συγκεκριμένο όνομα χωρίς όμως να υπάρχει τίποτα επίσημο. Φαίνεται ότι έχει προταθεί ένα συγκεκριμένο όνομα το οποίο γνωρίζω αλλά δεν μπορώ να το αναφέρω. Πώς ακριβώς θα εργαστεί αυτό το πρόσωπο. Οι επίσημες ανακοινώσεις έχουν πάρει αναβολή καθώς ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάστατα όσα εξελίσσονται στη Μέση Ανατολή. Η έκβαση των γεγονότων εκεί ενδεχομένως να επηρεάσει και το άμεσο μέλλον του Κυπριακού. Υπό την έννοια πως η Τουρκία έχει μεν ανάψει το πράσινο φως για διαπραγματεύσεις, όμως τίποτα δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Πληροφορίες στο Α λένε πως θα πρόκειται για ένα άτομο που βρίσκεται πολύ κοντά στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ Αντώνιο Γκουτέρες. Ένας διπλωμάτης ιδιαίτερα έμπειρος που θα τη χάνει της απόλυτης εμπιστοσύνης του Γενικού Γραμματέα και θα του μεταφέρει τα δεδομένα από πρώτο χέρι. Ο ίδιος ο Γενικός Γραμματέας έχει άλλωστε ξεκαθαρίσει πως δεν πρόκειται να ρισκάρει μετά το στραπάτσο του Κρά Μοντανά. Επί του παρόντος πάντως στα γραφεία του ΟΗΕ στη Λευκοσία δεν έχει φτάσει καμία επίσημη ενημέρωση. Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Έθνη διαβεβαιώνουν πως έχει αποκατασταθεί πλήρως η κατάσταση στην Πύλα. Οι κατοχικές αρχές έχουν αποχωρήσει από την περιοχή της νεκρή ζώνης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας Τούρκος στρατιώτης, ούτε και Τουρκοκύπριοι στο συγκεκριμένο σημείο. Παράλληλα, διαπραγματευτές της ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής πλευράς έχουν ξεκινήσει συναντήσεις. Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις μεταξύ του Μενέλαου Μενελάου και του Οργιούν Ολγιούν τις τελευταίες δύο εβδομάδες.